Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, απόψε εδώ από τη Λάρισα, από αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση, στέλνουμε μήνυμα αισιοδοξίας, ελπίδας, μήνυμα αποφασιστικής ενίσχυσης του ΚΚΕ. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Όλα τα μηνύματα από όλη την Ελλάδα αυτό λένε, πως στις 21 του Μάη ο λαός μας μπορεί να κάνει την έκπληξη φέρνοντας το ΚΚΕ πολύ ψηλά. Ο λαός μας μπορεί να γυρίσει την πλάτη στα εκβιαστικά διλήμματα, μπορεί να αχρηστεύσει τις παγίδες που του στείνουν, μπορεί να φτάσει στην κάλπη με κριτήριο μόνο τις δικές του ανάγκες. Δεν χωράει άλλη αναβολή. Αυτό πρέπει να γίνει, να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες, γιατί σήμερα περισσότερο από ποτέ αυτό που τα προηγούμενα χρόνια μπορούσε να κρυφτεί ή να μην φαινόταν σε ορισμένους καθαρά, σήμερα όμως προβάλλει μπροστά σε όλους και όλες ολοκάθαρα. Οι δικές μας ανάγκες δεν χωράνε στο σάπιο σύστημα του κέρδους και της εκμετάλλευσης που όλοι οι άλλοι υπηρετούν. Κι αν ορισμένοι έτρεφαν κάποιες αυταπάτες, σήμερα πλέον δεν έχουν καμιά. Γιατί έζησαν, ζήσαμε πρόσφατα και μια τραγωδία εδώ σε αυτόν τον τόπο. Ζήσαμε ένα μεγάλο έγκλημα, το έγκλημα στα Τέμπη. Εσείς μετράτε κέρδη και ζημιές, εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές. Φώναξαν χιλιάδες λαού, χιλιάδες νέα παιδιά, φοιτητές, μαθητές, από εδώ, στη Λάρισα, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μόνο που αυτό το σύνθημα δεν δείχνει μόνο τους πραγματικούς ενόχους, τις αιτίες για το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη που στήχησε τη ζωή σε 57 συνανθρώπους μας, αλλά και την πραγματική αιτία για αυτό που ζούμε. Ναι, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όλη αυτή την τετραετία μετρούσε κέρδη και ζημιές για το κεφάλαιο, για τους ομίλους. Γι' αυτό και πέρναγε το ένα αντιλαϊκό νομοσχέδιο μετά το άλλο, υλοποιώντας μία προς μία τις απαιτήσεις των μονοπωλίων για μεγαλύτερη κερδοφορία, αυτό που οι ίδιοι ονομάζουν φιλοπάλων για τις επενδύσεις. Κέρδη και ζημιές μετρούσε και ο ΣΥΡΙΖΑ, με το ΠΑΣΟΚ επίσης, και γι' αυτό στήριξαν κατά 50% ο πρώτος και κατά 70% ο δεύτερο τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας. Αν σήμερα ο Μητσοτάκης κοκορεύεται για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, για περισσότερες επενδύσεις, κρύβει όμως πως αυτοί πάτησαν πάνω στα τσακισμένα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, στο ξεζούμισμα των εργαζομένων. Ενώ δεν λέει κουβέντα για τα ανησυχητικά σημάδια που δείχνουν ότι μια νέα οικονομική κρίση είναι πρώτων πυλών. Και όλα αυτά που υπόσχεται για αυξήσεις στους μισθούς, για μείωση των φόρων, με την ίδια πάλι μεζούρα θα τα μετρήσει αυτή των κερδών. Γι' αυτό προσθέτει, αν και όταν το επιτρέψουν τα δημοσιονομικά μας, οι αντοχές της οικονομίας, δηλαδή τα κέρδη πάλι των ληστών, των καπιταλιστών. «Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι», του απαντάει και πρέπει να το απαντήσει ο λαός. Εμείς όμως μετράμε τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων. Γι' αυτό και μπαίνουμε μπροστά στον αγώνα για πραγματική
ενίσχυση των μισθών, την οποία μπορεί να επιβάλλει μόνο το εργατικό κίνημα με την πάλη του και με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ. Να επιβάλλουμε δηλαδή την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης ως αφετηρία για την αύξηση του κατώτερου μισθού, υιοθετώντας τα αιτήματα των συνδικάτων για αυξήσεις πάνω από 850 ευρώ και ταυτόχρονη επαναφορά των τριετιών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος με μια τριετία θα δει το μισθό του να αυξάνεται στα 935 ευρώ σήμερα και όχι το 2027 που υπόσχεται η Νέα Δημοκρατία και οι άλλοι. Η πρότασή μας για αυξήσεις στους μισθούς είναι συνδεδεμένη και με τις υπόλοιπες προτάσεις του ΚΚΕ για σταθερό ημερήσιο χρόνο δουλειάς, 7ωρο, πενθήμερο, 35ωρο και χωρίς απλήρωτες υπερορίες, με την επαναφορά της Κυριακής αργίας. Είναι συνδεδεμένη με την πρόταση για ρήτρα αναπροσαρμογής των μισθών με βάση τον πληθωρισμό, με την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, για τους οποίους η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν λένε κουβέντα, και τη χορήγηση επίσης όλων των μισθολογικών κλιμακίων. Με ισχυρό το ΚΚΕ και μαζικούς ενωτικούς αγώνες μπορούμε να επιβάλλουμε την επαναφορά και των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων και την υποχρεωτικότητά τους χωρίς όρους, χωρίς προϋποθέσεις, που αποτελεί βασική προϋπόθεση φυσικά για να αυξηθούν οι μισθοί σε όλες τις κλίμακες. Αυτή είναι η μόνη φιλολαϊκή απάντηση στα ψέματα της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, ότι δήθεν θα αυξηθεί ο μέσος μισθός χωρίς να καταργηθούν οι νόμοι που έχουν υπονομεύσει τις κλαδικές συμβάσεις εργασίας. Ναι, φίλες και φίλοι, κέρδη και ζημιές μετρούσε η Νέα Δημοκρατία και στα χρόνια της πανδημίας. Γι' αυτό και άφησε αθωράκιστο το δημόσιο σύστημα υγείας, όπως φάνηκε και εδώ στα νοσοκομεία της Λάρισας, ενώ συνέχισε νόμο το νόμο την παραπέρα πορεία εμπορευματοποίησης της δημόσιας υγείας. Το ίδιο έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό έλεγε «θα λογαριαστούμε μετά» και ζητούσε μέχρι Υπουργό Υγείας κοινής αποδοχής. Ναι, κέρδη και ζημιές μετρούσε η Νέα Δημοκρατία, προωθώντας και τη λεγόμενη πράσινη μετάβαση. Γι' αυτό και οι λαϊκές οικογένειες στενάζουν από την ενεργειακή φτώχεια, από τη μεγάλη ακρίβεια, η οποία βέβαια δεν αντιμετωπίζεται ούτε με καλάθια, ούτε με τα διάφορα πας της κοροϊδίας. Βέβαια, δεν διεκδικεί το προνόμιο της κοροϊδίας μόνο η Νέα Δημοκρατία, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ που μοιράζονται την ίδια στρατηγική. Γι' αυτό και ψήφισαν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία τη μονιμοποίηση των φόρων στην ενέργεια και τα καύσιμα. Κέρδη και ζημιές μετρούν τα κόμματα της καπιταλιστικής διαχείρισης. Γι' αυτό και τα κυβερνητικά τους προγράμματα θα έλεγε κανείς πως έχουν γραφτεί από το ίδιο χέρι. Μόνο τους τίτλους να διαβάσει κανείς καταλαβαίνει πως παρά τους καυγάδες, παρά τις διαφορές τους, μια χαρά μπορούν μεταξύ τους να φτιάξουν κυβέρνηση στις 22 Μαΐου. Ας αφήσουν λοιπόν τα εκβιαστικά διλήμματα περί ακυβερνησίας ο ένας
ο Μητσοτάκης με την αυτοδυναμία και ο άλλος, ο Τσίπρας, με τα περί δήθεν προοδευτικής κυβέρνησης. Και έχει μάλιστα και το θράσος να εγκαλεί το ΚΚΕ να αναλάβει, λέει, τις ευθύνες του. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά δεν χρειάζεται. Μόνο αυτό το οποίο ξέρουν καλά οι εργάτες και οι εργάτριες, οι βιοπαλαιστές αγρότες, οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, τα νέα παιδιά, οι γυναίκες και εδώ στη Λάρισα και σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ μετρούσε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ κέρδη και ζημιές για το κεφάλαιο αυτά τα 4 χρόνια, εμείς το ΚΚΕ μετρούσαμε ανθρώπινες ζωές. Γι' αυτό μπήκαμε μπροστά σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε πόλη και χωριό, στα σχολιά, στις σχολές, για να οργανωθεί η πάλη των εργαζομένων, του λαού, της νεολαίας. Αυτή τη μεγάλη ευθύνη έχουμε αναλάβει και σε αυτό το δρόμο συνεχίζουμε με ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, πείσμα και μαχητικότητα. Γι' αυτό και σήμερα όλο και περισσότεροι σκέφτονται να στηρίξουν, να ψηφίσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γιατί βλέπουν πια πως δυνατό κουκουέ σημαίνει δυνατός ο λαός. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, μιας και απόψε βρισκόμαστε εδώ στη Λάρισα, στο Θεσσαλικό κάμπο, θέλουμε να απευθυνθούμε και στον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, που δίνει καθημερινά τη μάχη της επιβίωσης. Τον καλούμε να σκεφτεί ότι η υπεύθυνη για τη συνεχή μείωση του εισοδήματός του είναι η πολιτική που εφαρμόστηκε διαδοχικά από όλες τις τελευταίες κυβερνήσεις στη χώρα μας. Κυβερνήσεις που είχαν και έχουν για κοινό πρόγραμμα τις κατευθύνσεις της ΚΑΠ, τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Να σκεφτεί πως Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ μαζί υποστηρίζουν τον μονόπλευρο προσανατολισμό στην εξαγωγή αγροτικών προϊόντων που ωφελεί μόνο τους εμποροβιομήχανους, την ώρα που οι αθρώες εισαγωγές προσθέτουν νέες δυσκολίες στη ζωή των αγροτών, υποβαθμίζουν την ποιότητα επίσης βασικών ειδών διατροφής του λαού μας. Μαζί όλοι αυτοί ψήφισαν το 3ο μνημόνιο, με το οποίο κόπηκε η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο επίσης. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι τους απέναντι στο αίτημα για εγγυημένες τιμές στα προϊόντα προτάσουν το μονόδρομο της ΚΑΠ που εξελίσσεται από το κακό στο χειρότερο για τα συμφέροντα της πλειοψηφίας των αγροτών μας και με την τρέχουσα αναθεώρησή της 2023-2027 βάζει νέα εμπόδια στην επιβίωσή τους. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ μαζί έχουν διαμορφώσει έναν ΕΛΓΑ που χαρατσώνει και δύσκολα αποζημιώνει. Μαζί έχουν προσυπογράψει την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία που τελικά την πληρώνουν οι αγρότες και όλος ο λαός. Σε αυτόν τον τόπο εδώ πέρα γνωριζόμαστε όλοι πάρα πολύ καλά. Και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ξέρουν καλά ποιος ήταν δίπλα τους και ποιος ήταν απέναντι από τα συμφέροντά τους. Τώρα μπορεί να τα βάλει κάτω και να κάνει το λογαριασμό ο καθένας. Μπορεί να δει πως ακριβώς επειδή το ΚΚΕ δεν έχει δεσμεύσεις από τα συμφέροντα μεγαλεμπόρων, βιομηχάνων, την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί και πρωτοστατεί
να είναι δηλαδή μέσα στους αγώνες, να δίνει όλες του τις δυνάμεις μαζί με τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, το λαό, για να μειωθεί το κόστος παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο, εξασφάλιση φθηνών λιπασμάτων, άλλων πρώτων υλών κλπ. Για εγγυημένες τιμές στα προϊόντα που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να εξασφαλίζουν εισόδημα επιβίωσης. Για να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να αποζημιώνει στο 100% την παραγωγή, το φυτικό ζωικό κεφάλαιο από όλους τους φυσικούς κινδύνους και όλες τις νόσους. Για άμεση καταβολή των αποζημιώσεων, για να δημιουργηθούν έργα υποδομής, προστασίας της παραγωγής, χωρίς επιβαρύνσεις και νέα τέλη για τον αγρότη. Όλα αυτά θα τα διεκδικήσουμε ξανά και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή, στο δρόμο, στο κίνημα, στους αγώνες, στα μπλόκα, με τους χιλιάδες φτωχούς αγρότες, αλλά και χιλιάδες άλλους εργαζόμενους, σωματεία και φορείς. Και όπως δείχνει και η πείρα και εδώ στον ομό Λάρισας, η αγροτιά, αν κάτι κέρδισε, το κέρδισε με τον αγώνα και δεν της το χάρισε καμιά κυβέρνηση, ούτε αυτή της Νέας Δημοκρατίας, ούτε αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Το κέρδισε με τους ανυποχώρητους αγώνες της και με το ΚΚΕ μπροστά. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, κέρδη για την ελληνική άρχουσα τάξη θέλουν να μετρήσουν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, γι' αυτό και διαγωνίζονται μεταξύ τους ποιος θα υλοποιήσει καλύτερα τους επικίνδυνους σχεδιασμούς των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως αυτά ακριβώς τα ζητήματα απουσιάζουν από την μεταξύ τους αντιπαράθεση συνολικά από όλη την πολιτική συζήτηση που γίνεται. Τους είδατε να τσακώνονται μήπως για την εμπλοκή της Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, για τις δήθεν αμυντικές συμφωνίες που είναι πέρα για πέρα επιθετικές, τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε και η Νέα Δημοκρατία ολοκλήρωσε με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και φτάσαμε σήμερα να έχουμε γεμίσει βάσεις, λιμάνια, αεροδρόμια, άλλες υποδομές στην υπηρεσία των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, οι οποίες και ταυτόχρονα γίνονται στόχος αντιπίνων. Τους είδατε σήμερα να τσακώνονται σε κανένα τηλεοπτικό πάνελ, ειδικά για την απόφαση, για την είδηση που γράφει σήμερα ο ριζοσπάστης, δηλαδή τις ανακοινώσεις αυτές που έκανε η Κομισιόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πέρασμα της πολεμικής βιομηχανίας των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας, δηλαδή σε λειτουργία πολεμικής οικονομίας. Ούτε πρόκειται να τους δείτε. Και καταλαβαίνετε πολύ καλά τι σημαίνουν όλα αυτά και τι έρχεται. Εμείς όμως επιμένουμε να ιεραρχούμε όλα αυτά τα ζητήματα κυριολεκτικά και μεταφορικά, γιατί ακριβώς μετράμε τις ανθρώπινες ζωές, τις ζωές των παιδιών μας. Το ίδιο μετράνε τις ζωές τους και οι εργαζόμενοι, οι νέοι της Λάρισας, όλης της Θεσσαλίας, της χώρας, που θέλουν να ζήσουν ειρηνικά, που αγωνιούν βλέποντας τον μπαρούτι του πολέμου να συσσωρεύεται στην ιμπεριαλιστική αντιπαράθεση με την Ουκρανία, να κλιμακώνεται, να καταλαβαίνει τους κινδύνους και για τη δική μας χώρα. Σ' όλους αυτούς απευθυνόμαστε, που όχι μόνο δεν αντέχουν να βλέπουν κατεστραμμένους τους άλλους λαούς και τις πατρίδες τους, αλλά και ανησυχούν από την εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτόν τον πόλεμο. Σε όλους όσοι δεν ανέχονται σιωπηλά να μετατρέπεται η γη, ο αέρας, η θάλασσα της πατρίδας μας
σε αμερικανονατοϊκό προγεφύρωμα για την κλιμάκωση των στρατιωτικών αναμετρήσεων στην Ουκρανία αλλά και αλλού σε άλλες χώρες. Τώρα είναι λοιπόν και γι' αυτό το λόγο να στείλουν ένα ακόμα μήνυμα και με την ψήφο τους, να γυρίσουν την πλάτη στη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ που έχουν μετατρέψει την Ελλάδα σε ορμητήριο πολέμων, να γυρίσουν την πλάτη σε εκείνες τις δυνάμεις που υποκριτικά μιλάνε για ρήξη όπως το Μέρα 25, αλλά δυστυχώς δημιουργούν μόνο νέες αυταπάτες, ότι αυτοί που κάνουν τους πολέμους μπορούν και να επιβάλλουν την ειρήνη. Να στηρίξουν λοιπόν, λέμε, αποφασιστικά το ΚΚΕ που με συνέπεια λόγων και έργων πάλεψε ενάντια στον πόλεμο και τη συμμετοχή της Ελλάδας αυτών με ευθύνη των κυβερνήσεων στο πλευρό των δολοφόνων του ΝΑΤΟ. Γεγονός που μετατρέπει τη Λάρισα, το Βόλο, την Αλεξανδρούπολη, κάθε γωνιά της χώρας σε στόχο της απέναντι πλευράς του πολέμου. Ποιος άλλος αποκάλυψε στο λαό τα σχέδια και πώς αυτά υλοποιούνται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας? Μόνο το ΚΚΕ. Μόνο το ΚΚΕ αποκαλύπτει με τη δράση του πως η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας παίζει κέριο ρόλο στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, με όλες τις κυβερνήσεις να την έχουν μετατρέψει και επίσημα σε πολεμικό προγεφύρωμα για επιθέσεις σε βάρος άλλων λαών. Μόνο το ΚΚΕ αποκαλύπτει πως ειδικότερα στη Λάρισα, ως συνέπεια των επικαιροποιήσεων της κατάπτυστης αυτής συμφωνίας για τις βάσεις, προχωρά η αναβάθμιση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων της πόλης προς όφελος των επικίνδυνων σχεδιασμών των ΗΠΑ στην κόντρα τους με τη Ρωσία και την Κίνα. Συγκεκριμένα, μαχητικά αεροσκάφη της Αμερικάνικης Πολεμικής Αεροπορίας βρίσκονται εδώ και μήνες στη Λάρισα με το προσωπικό υποστήριξής τους για να κατασκοπεύουν την ευρύτερη περιοχή, μεταξύ άλλων και αυτή στην οποία εκτείνεται στην Ουκρανία. Πρόκειται για αεροσκάφη σαν αυτό που έπεσε μετά από εμπλοκή με ρώσικο μαχητικό αεροσκάφος κοντά στην Κριμαία, γεγονός που προειδοποιεί για τις βαριές συνέπειες της εμπλοκής της χώρας στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και πολέμους. Μόνο το ΚΚΕ αποκαλύπτει στο λαό της περιοχής πως παράλληλα οι Αμερικάνοι ρίχνουν περισσότερο από 33 εκατομμύρια δολάρια προκειμένου το αεροδρόμιο να μπορεί να φιλοξενήσει υψηλής αξίας μέσα, όπως είναι αεροσκάφη συγκεκριμένα εναέριου ανεφοδιασμού που συχνά σταθμεύουν εκεί. Όλα αυτά σε μια περίοδο όπου κλιμακώνεται ο πόλεμος ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία και τους συμμάχους της στο έδαφος της Ουκρανίας, με πιθανό ενδεχόμενο την γενίκευσή του. Πολλαπλασιάζονται οι συγκρούσεις, οι εστίες έντασης σε όλο τον πλανήτη ενισχύουν το γεγονός πως ολόκληρη η Θεσσαλία, ευρύτερα η χώρα μας, μετατρέπεται σε ορμητήριο σε βάρος λαών και ταυτόχρονα κάνουν και τον ίδιο το λαό μας θύμα, στόχο αντίπαλων ιμπεριαλιστικών κέντρων. Η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο στην Ουκρανία, συνολικά στα σχέδια των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, όχι μόνο δεν χωρίζει τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αντίθετα αποτελεί και τη συγκολητική ουσία για να σχηματιστεί η επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση, όποιος κι αν είναι πρώτος. Γιατί Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ συναντιούνται στο στόχο
για την περιβόητη γεωστρατηγική αναβάθμιση της άρχουσας τάξης της χώρας, για μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο, όπως λένε, στην ευρύτερη περιοχή, που υπηρετεί όμως συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, δηλαδή των λίγων, και δημιουργεί γι' αυτό το λόγο και νέους κινδύνους. Από αυτό το στόχο βέβαια δεν κερδίζουν φυσικά όλοι. Οπωσδήποτε κερδίζουν, είμαστε σίγουροι γι' αυτό, να είστε σίγουροι, οι εφοπλιστές, οι ενεργειακοί όμιλοι, κάποιοι άλλοι όμιλοι, που βγάζουν τα κέρδη τους από τη μεταφορά του αμερικάνικου LNG και την υλοποίηση των περιβόητων πράσινων επενδύσεων στο όνομα της απεξάρτησης από το ρώσικο αέριο. Ενώ την ίδια ώρα ο λαός χάνει, όχι μόνο γιατί καλείται να πληρώσει το τίμημα με ακριβότερη ενέργεια και βάθεμα της ενεργειακής φτώχειας, αλλά και γιατί όλα αυτά τα σχέδια σημαίνουν επιπλέον δισεκατομμύρια από την τσέπη του λαού για νέους εξοπλισμούς που δεν έχουν ως προτεραιότητα βέβαια την άμυνα της χώρας μας. Απόδειξη τα Patriot που πήγαν στη Σαουδική Αραβία και τα Leopard που ζητάνε να στείλουν στην Ουκρανία. Ξέρουμε πως ο λαός της Λάρισας, της Θεσσαλίας, μπορεί να δει ότι τα σχέδια αυτά δεν αποτελούν εγγύηση και ασπίδα απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα, όπως κοροϊδεύει η κυβέρνηση και άλλα κόμματα. Όπως δεν αποτελούν εγγύηση οι νατοϊκές βρετανικές βάσεις στην Κύπρο και δεν αποτέλεσαν ούτε για μια στιγμή εγγύηση κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής και σε συνέχεια της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο. Ο θεσσαλικός λαός μπορεί να απορρίψει τα επιχειρήματα για δήθεν ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, όπως λένε, λόγω της ύπαρξης αυτών των ξένων στρατιωτικών δυνάμεων. Μιλάμε πρώτα απ' όλα για λεφτά που είναι βαμμένα με το αίμα χιλιάδων ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί όλα από αυτούς ακριβώς στη Συρία, στη Λιβύη, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στη Ιουγκοσλαβία εδώ δίπλα, στην Ουκρανία, σε άλλες πολεμικές επεμβάσεις. Μιλάμε επίσης για μια ανάπτυξη εντός εισαγωγικών που είναι συνώνυμη της σαπίλας, της διαφθοράς, της παρακμής που οδηγεί περιοχές να μετατρέπονται σε τρούμπες της δεκαετίας του 60. Όπως σκέφτηκαν για τα Τέμπη, έτσι πρέπει να σκεφτούν οι εργαζόμενοι και στο ζήτημα της εμπλοκής στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ και να τους απορρίψουν, γιατί ναι, εμείς μετράμε τις ανθρώπινες ζωές. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, θέλουμε τη Λάρισα που έγινε το επίκεντρο αυτής της ανίποτης τραγωδίας με την εκατόμβη των νεανικών θυμάτων στα Τέμπη, από την πόλη που ο λαός και η νεολαία της τίμησαν τα θύματα με τον πιο συγκλονιστικό τρόπο, βουλιάζοντας για 2 εβδομάδες δρόμους και πλατείες. Να στείλουμε ξανά το μήνυμα ότι αυτός ο λαός, αυτή η νεολαία, δεν ξεχνά το έγκλημα στα Τέμπη. Μετά το σύνθημα αυτό που λέτε τώρα, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, το έγκλημα αυτό έχει ιστορία, που φώναξαν και φωνάζουν χιλιάδες εργαζόμενοι και νέοι, σήμερα όλο και περισσότεροι είναι αυτοί που αντιλαμβάνονται ότι υπεύθυνοι για αυτή την τραγωδία είναι η πολιτική που αντιμετωπίζει κρίσιμους τομείς
για τις ζωές των ανθρώπων, όπως είναι οι μεταφορές, οι συγκοινωνίες, σαν πεδίο κερδοφορίας μόνο για το μεγάλο κεφάλαιο, για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Κάθε μα κάθε φορά αποδεικνύεται ότι το κέρδος και οι κοινωνικές ανάγκες δεν συμβιβάζονται. Ή το πρώτο θα υπηρετείτε ή το δεύτερο. Μήπως όμως αυτά είναι εμμονές του ΚΚΕ που ό,τι και να συμβεί θα λέει τα ίδια όπως έγραψαν και γράφουν και λένε παπαγαλά. Κανείς τους όμως δεν μπορεί να κρυφτεί. Η ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους σιδηροδρόμους που αποκάλυψε πάλι μόνο ο ριζοσπάστης μιλούσε για καθυστέρηση στην εισαγωγή σύγχρονων ηλεκτρονικών συστημάτων και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έλεγε μάλιστα σε όλες τις χώρες. Μάλιστα έγραφε πως αυτή η καθυστέρηση μπορεί να αποδοθεί κυρίως στην απροθυμία των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων να επενδύσουν, ακούστε, σε εξοπλισμό λόγω των δαπανών που αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή, με ομό τρόπο ομολογούν πως η εισαγωγή αυτών των συστημάτων συνεπάγεται δαπανηρές επενδύσεις χωρίς να αποφέρει γενικά άμεσα ωφέλη σε εκείνους που καλούνται να επομισθούν το κόστος. Αυτό ακριβώς γράφει. Αλλά και το πόρισμα της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που διόρισε η κυβέρνηση λέει πάνω κάτω τα ίδια. Όσο κριτήριο είναι η κερδοφορία των ομίλων, η ζωή των εργαζομένων του λαού μας θα συνεχίσει δυστυχώς να παίζεται στα ζάρια. Είναι χαρακτηριστική η διατύπωση αυτού του πορίσματος. Ακούστε την τη γράφει. Πρέπει να επισημανθεί ότι ο σιδηρόδρομος αποτελεί ένα βαρύ σύστημα που απαιτεί υψηλές επενδύσεις, ενώ ταυτόχρονα έχει πολύ χαμηλές αποδόσεις των επενδυμένων κεφαλαίων που είναι ανεπαρκείς για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα. Το καταλάβαμε. Η τραγωδία στα Τέμπη έχει λοιπόν αιτία, έχει και ενόχους. Είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πολιτική των κυβερνήσεων. Είναι η απελευθέρωση των αγορών που εφάρμοσαν, των μεταφορών, οι σιδηροδρομικές μεταφορές εμπόρευμα για λογαριασμό μόνο των κερδών των επιχειρηματιών. Σε αυτήν την αντιλαϊκή κατεύθυνση που καθορίζουν η πολιτική απελευθέρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η στρατηγική του κεφαλαίου, συμφωνούν σήμερα Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Μέρα 25, δηλαδή όλα τα κόμματα αυτού του συστήματος. Γι' αυτό λέμε δεν υπάρχουν περιθώρια πια για άλλες αυταπάτες. Κανείς δεν πρέπει να παγιδευτεί ξανά από την προσφορά κάλπικων λύσεων σωτηρίας από μια δήθεν πιο προοδευτική κυβέρνηση, μούφα τη λέμε εμείς, για την επόμενη μέρα. Δεν θα μας σώσει ούτε μια καλύτερη ιδιωτικοποίηση, ούτε ένας δήθεν πιο αυστηρός δημόσιος έλεγχος, όπως λένε, ούτε μια επανακρατικοποίηση χωρίς αποζημίωση, που πάλι λένε ορισμένοι. Όσο οι μεταφορές αποτελούν εμπόρευμα και οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις λειτουργούν μέσα σε αυτή την καπιταλιστική οικονομία, η κατάσταση δεν μπορεί να αλλάξει ριζικά, ουσιαστικά, σε όφελος του λαού. Φίλες και φίλοι, την αιτία που οδήγησε στα Τέμπη τη βρίσκει καθημερινά ο λαός και η νεολαία μπροστά τους. Τη βρίσκουν χιλιάδες μαθητές που στηβάζονται σε ακατάλληλα κτίρια στο Δήμο Λάρισας. 57 σχολεία συνολικά στο Δήμο Λάρισας
στεγάζονται σε κτίρια που χαρακτηρίζονται γερασμένα, αφού έχουν χτιστεί χωρίς αντισεισμικές προδιαγραφές ή έστω με ελάχιστες. Αντίστοιχα, στην πόλη της Λάρισας, οι ανισόπεδες διαβάσεις έχουν μετατραπεί σε καρμανιόλες, στοιχίζοντας τη ζωή πάρα πολλών συνανθρώπων μας. Όπως η διάβαση στην οδό Κάρλας, δίπλα ακριβώς από το τέταρτο ΕΠΑΛ, η διάβαση στο ΑΤΑ, στο αμαξοστάσιο επίσης του ΟΣΕ, στο Μεζούρλο, όπου πριν μερικά χρόνια κεραυνοβολήθηκε 15χρονος μαθητής, στα νταμάρια της Νέας Σμύρνης, όπου και εκεί το 2017 παρασύρθηκε το 10χρονο παιδί χάνοντας τη ζωή του. Την αιτία την βρίσκουν εκατοντάδες σεισμόπληκτοι που μένουν σε κοντέινερς 2 χρόνια μετά το σεισμό της 3ης του Μάρτη του 2021. Την βρίσκουν χιλιάδες άνθρωποι που τρέμει το φιλοκάρδι τους, μήπως και αρρωστήσουν, αφού τα νοσοκομεία στενάζουν από ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές. Τη βρίσκουν εκατοντάδες εργάτες και εργάτριες που δεν έχουν ουσιαστικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας μέσα στους χώρους δουλειάς τους. Μόνο στη Θεσσαλία γίνονται κατά μέσο όρο 200 εργατικά ατυχήματα το χρόνο. Τελικά, αυτό που συνέβη στα Τέμπη συμβαίνει στη ζωή όλων μας, στην καθημερινότητά μας. Ένα σύστημα, ένα κράτος, μια πολιτική που για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των λίγων, των ομίλων, εγκληματεί διαρκώς ενάντια στους εργαζόμενους, ενάντια στο λαό, άλλοτε θυσιάζοντας τους όρους επιβίωσής μας και το εισόδημα, τα δικαιώματά μας, τις σύγχρονες ανάγκες μας, άλλοτε θυσιάζοντας ακόμα και την ίδια μας τη ζωή, όπως συνέβη σε αυτές δεκάδες, εκατοντάδες περιπτώσεις. Ο παρονομαστής κοινός τα κέρδη τους. Έτσι στρώνεται το έδαφος και για επόμενες τραγωδίες, για τα επόμενα Τέμπη. Φίλες και φίλοι, η τραγωδία εκεί ανέδειξε και ένα μικρό κομμάτι όμως από αυτό που φοβούνται όλοι όσοι προβάλλονται ως πανίσχυροι σήμερα. Την τεράστια δύναμη που έχει τελικά ο ίδιος ο λαός μας. Γιατί μόνο ο λαός σώζει το λαό. Και αυτό το σύνθημα αποδείχθηκε ξανά απ' άκρης άκρης όλη την Ελλάδα. Ανέδειξε την ορμή, την εφευρητικότητα, τη δύναμη της θέλησης δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων και κυρίως νέων σε όλη την Ελλάδα που βγήκαν στους δρόμους για να ζητήσουν δικαίωση για τους νεκρούς τους, για να κάνουν πράξη και δική τους υπόθεση το ποτέ ξανά, αλλά και για να διεκδικήσουν, να αγωνιστούν για όλα εκείνα που αργά και βασανιστικά γέμιζαν το ποτήρι της οργής, της αγανάκτησης όλα αυτά τα χρόνια. Το ποτέ ξανά που βροντοφώναξε ο λαός και η νεολαία της Λάρισας με τη συμμετοχή τους στις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις, με τα νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά που αυτές είχαν στην κάλπη, έχει ένα μόνο ψηφοδέλτιο. Αυτό το ψηφοδέλτιο με το σφυροδρέπανο της περηφάνειας και της ανυπακοής. Το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Τα συνθήματα που φωνάχτηκαν στο δρόμο, το κριτήριο με το οποίο αγωνιστήκαμε ή το κριτήριο με το οποίο συσπηρωθήκαμε στα συνδικάτα, στα σωματεία, στους συλλόγους, μπορούν να εκφραστούν και στην κάλπη των βουλευτικών στην Κυριακή της 21ης Μαΐου. Για να υπάρξει πολιτική τιμωρία
για όσους με το να υπερασπίζονται αυτό το σύστημα της ύψης, της απείλας και της εκμετάλλευσης δολοφονούν τα όνειρα, τα δικαιώματα της νεολαίας, των λαϊκών οικογενειών. Απευθυνόμαστε ειδικά στη νεολαία και σε αυτούς που ψηφίζουν για πρώτη φορά και τους λέμε να θυμηθούν όταν κατεβαίνατε κατά χιλιάδες τους δρόμους, ο ΣΥΡΙΖΑ σας έλεγε ότι δεν είναι η ώρα τώρα να μιλάμε για ευθύνες. Από κοντά και το Μέρα 25, που μέσω του κυρίου Βαρουφάκη την κρίσιμη στιγμή έλεγε δεν χρειάζεται ούτε οργή, ούτε διαμαρτυρία, μόνο καταδίκη αύριο στις κάλπες. Δηλαδή μόνο τα ψηφαλάκια μέτραγαν για αυτούς τότε. Το ΚΚΕ αντίθετα, το λαό και την νεολαία τους έχει για πολλά παραπάνω από απλούς θεατές των εξελίξεων ή από απλούς ψηφοφόρους ανά τετραετία. Τους έχει για πρωταγωνιστές, για αυτούς που θα διαμορφώσουν και θα καθορίσουν τελικά τις εξελίξεις στη χώρα μας. Για αυτούς που θα πάρουν και την εξουσία, τη λαϊκή διακυβέρνηση και με το ΚΚΕ μπροστά θα ασκήσουν τη διακυβέρνηση σε μια νέα Ελλάδα, διαφορετική από αυτή που ζούμε σήμερα, απαλλαγμένη από αφεντικά, από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, από το κέρδος. Λοιπόν, αυτό το φόβο τους να τον κάνουμε εφιάλτη τους και τον εφιάλτη τους να τον κάνουμε πραγματικότητα, να είναι πανίσχυρος ο λαός μας, με πολύ πιο δυνατό το ΚΚΕ και αυτοί ζαλισμένοι, αδύναμοι, τρομαγμένοι απέναντι σε ένα τέτοιο λαό. Μόνο έτσι θα ανοίξει ο δρόμος για καλύτερες μέρες για το λαό μας, για τη νέα γενιά, για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Το σύστημα τους φοβάται την αντισυστημική αυτή ψήφο που θα δοθεί στο ΚΚΕ, που θα δώσει κυρίως η νέα γενιά, αλλά και άλλες γενιές, όμως η νέα γενιά που έχει μπουχτίσει αυτά τα τελευταία χρόνια με αυτό το σύστημά τους. Γι' αυτό τώρα πολλές κόκκινες, νεανικές και άλλες ψήφοι. Όσοι νέοι ψηφίζουν για πρώτη φορά, να ψηφίσουν αντισυστημικά απέναντι στο σύστημα του κέρδους και της εκμετάλλευσης. Δηλαδή να ψηφίσουν ΚΚΕ. Όλος ο λαός μας και ειδικά η νέα γενιά έχει φέτος μια μεγάλη ευκαιρία. Αυτή τη φορά μετά τις εκλογές να μετρηθούν αυτοί οι άλλοι και να βγουν λιγότεροι. Να μετρηθούμε εμείς και να βγούμε πολύ περισσότεροι, γιατί είναι μόνοι τους και είμαστε όλοι μας. ΚΚΕ λοιπόν δυνατό και στη Λάρισα και σε όλη την περιοχή της Θεσσαλίας και σε όλη την Ελλάδα. Γεια σας, καλή δύναμη, καλή υγεία να έχουμε όλοι και όλες. Προχωράμε μπροστά, προχωράμε δυνατά, θα τα καταφέρουμε.